βιώνει το συνέστημα της απειλής βήθησης του πλοίου και στην καλύτερη περίπτωση της διάσωσής του, ύστερα από ανώδυνες περιπέτειες. Όλη αυτή η συνθήκη, όλο αυτό που βιώνουμε και εμείς σήμερα, βιώνεται τουλάχιστον ως στρες, ως άγχος. Η εικόνα ποια είναι? Ανεργία, φτώχεια, εγκληματικότητα, αυτοκαταστροφικότητα, αυτοκτονίες, ποινικός εκκλεισμός, πια η φυλακή και το σωφρονιστικό έχει γίνει η καραμέλα και η υποτιθέμενη θεραπεία για όλα τα εγκλήματα, οικονομικά εγκλήματα και όχι μόνο, αύξηση των ουσιών των εξαρτησιογόνων και βεβαίως της χρήσης ουσιών. Στη βιβλιογραφία και στην έρευνα αυτό δεν είναι καινούριο. Ήδη από το 1882 ένας Ιταλός νευροψυχίατρος, ο Ενρίκο Μορσέλη, είχε αναγνωρίσει ότι οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες συμβάλλουν στην αύξηση των αυτοκτονιών στο γενικό πληθυσμό. Και βέβαια ο κλασικός κοινωνιολόγος Μίλτιρ Κάιμ στη μελέτη του με θέμα την αυτοκτονία το 1897 ερμήνευσε την αύξηση των αυτοκτονιών όχι απλά με τη φτώχεια αλλά με τις διαταραχές της κοινωνικής τάξης και της κοινωνικής ισορροπίας. Γνωρίζετε, έχετε διαβάσει φαντάζομαι τις καταγραφές από την Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στην πρόληψη 61 τουλάχιστον περιστατικών απόπειρας αυτοκτονίας από το διαδίκτυο αλλά και τη δραματική αύξηση των τηλεφωνημάτων από υποψήφιους αυτόχειρες που αναζητούσαν βοήθεια και ψυχολογική στήριξη από ειδικούς καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε για τα στοιχεία του 11. Το 11 είχαμε αύξηση των τετελεσμένων αυτοκτονιών κατά 40%. Εκεί είπα ότι θα διαφωνήσω με τη διαπίστωση για την κρίση με τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο τον Γιάννη τον Πανούση. Η ανεργία, έτσι να σκιαγραφίσουμε λίγο το περιβάλλον και το τοπίο, εκτός από κοινωνικό και οικονομικό μέγεθος, είναι ένα σοβαρό ψυχοκοινωνικό πρόβλημα και αφορά κάθε ευνομούμενη πολιτεία που θέλει να εξασφαλίζει σε όλους τους πολίτες τις συνθήκες ασφάλειας και ψυχικής ισορροπίας. Ειδικά η σχέση ανεργίας με την ψυχική υγεία. Εδώ έχουμε πάρα πολλές συγκριτικές έρευνες που δείχνουν υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης και άγχους σε ανέργους. Γνωστό, διαταραχές ύπνου, ψυχοσωματικές διαταραχές, χρήση ουσιών, αλκοόλ και άλλων ουσιών και βέβαια παράγοντες υψηλού κινδύνου για το πέρασμα σε βίαιη και εγκληματική συμπεριφορά. Ο Μπρένερ είχε υπολογίσει ότι η αύξηση της ανεργίας κατά 1% δίνει για τα επόμενα 5 χρόνια τα εξής αποτελέσματα. Αύξηση στις αυτοκτονίες συν 4,1%. Επισκέψεις σε ψυχιατρικές κλινικές συν 3,3%. Βίαιες ενέργειες συν 4%. Θνητότητα από αλκοόλ 1,9%. Γενικώς δείχνει θνητότητας επίσης 1,9%. Καταθλιπτικές καταστάσεις 67% και αλκοολισμό αύξηση 47%. Αυτά τα νούμερα είναι για αύξηση ανεργίας κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Έτσι κάνετε την αναγωγή για την αύξηση που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Οι επιπτώσεις στην οικογένεια των ανέργων είναι εξίσου σοβαρές. Δεν θα επεκταθώ, είμαι στη διάθεσή σας αν θέλετε στοιχεία ερευνητικά. Πάντως αυτό που περνάει ο άνεργος το περνάει και η οικογένειά του. Και ειδικά για τα παιδιά των ανέργων έχουμε έρευνες που δείχνουν ότι επικρατεί η απογοήτευση, πικρία, αίσθηση ανικανότητας συντήρησης του εαυτού και της οικογένειας, είναι αυτό που είδαμε ότι οδηγεί και στη διαρροή από το σχολικό περιβάλλον που εμένα με εντυπωσίασε αυτό το έβριμα της έρευνάς σας. Και βέβαια όλες αυτές οι καταστάσεις δημιουργούν ευερεθιστότητα, συγκρούσεις, δυσλειτουργίες και τάσεις φυγής. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που, από έρευνες που έγιναν στην Ιρλανδία, που πρόσφατα και βιώνει και η Ιρλανδία την κρίση. Εκεί έχουμε από την Εθνική Υπηρεσία για την Πρόληψη των Αυτοκτονιών ανακοίνωσε ότι η ανεργία αύξησε κατά 70% το κίνδυνο αυτοκτονιών, ακόμα και σε ανθρώπους που δεν είχαν ποτέ το ιστορικό ψυχικής νόσου. Το 2008, 9.218 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία επειδή επιχείρησαν να κάνουν κακό στον εαυτό τους. Ο αριθμός αυτών των ανθρώπων αυξήθηκε
συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Και για τους νεαρούς Ιρλανδούς η αυτοκτονία είναι η βασική αιτία θανάτου. Παρατηρήθηκε επίσης αύξηση στη ζήτηση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων. Σχετικά με τους φόβους των Ελλήνων, το Ευρωβαρόμετρο έχει δείξει ότι ο Έλληνας αυτή τη στιγμή είναι ο πιο φοβισμένος Ευρωπαίος πολίτης. Οι συλλογικοί φόβοι των Ελλήνων περιλαμβάνουν το φόβο της εγκληματικότητας, ανασφάλειας και φυσικά το φόβο της φτώχειας και της ανεργίας. Το φόβο για το αύριο. Η εσωτερήκευση αυτού του φόβου μέσα στην οικογένεια δημιουργεί αυτό το αίσθημα σε όλα τα μέλη της οικογένειας ότι το άτομο δεν θα τα καταφέρει, ότι κανείς δεν μπορεί να το βοηθήσει. Όπως και στα φοβικά άτομα, έτσι και στο συλλογικό κοινωνικό επίπεδο παρατηρείται υπερευαισθησία, απομόνωση και βέβαια περιορισμένη δυνατότητα διεκδίκησης των δικαιωμάτων των πολιτών. Υπάρχει αυτή η εσωστρέφεια. Η βασικότερη επίδραση του συλλογικού φόβου και η πιο επικίνδυνη είναι κατά τη γνώμη μου η απειλή της διάλυσης του κοινωνικού ιστού. Η κοινωνική αλληλεγγύη αντικαθίσταται από την ανησυχία και το άγχος. Ο φόβος μετατρέπεται σε τρόμο. Ο Λακάν έλεγε ότι η φοβία δεν είναι τόσο απλή, περιλαμβάνει στοιχεία σχεδόν μη αναγόγημα, ελάχιστα αναπαραστάσιμα. Και η διαχείριση της κρίσης. Η διαχείριση της κρίσης είναι μια πάρα πολύ ωραία έννοια. Έχουμε πάρα πολλή βιβλιογραφία, πολλά σεμινάρια πάνω στο crisis management. Περιλαμβάνει διαχείριση κρίσης από φυσικές καταστροφές, ένα σεισμό ενδεχομένως, πλημμύρες κτλ. Αλλά περιλαμβάνει και τις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές κρίσεις. Τα βασικά στοιχεία όμως των κρίσεων παραμένουν κοινά και είναι, μάλλον της διαχείρισης των κρίσεων, η αναγνώριση του κινδύνου, τα σενάρια των κρίσεων, η αναγνώριση των συναισθημάτων, τι νιώθουμε, πώς το βιώνουμε, η διατήρηση της ψυχραιμίας και της ορθολογικής τάσης, ο συντονισμός των ενεργειών, η εκτίμηση των επιπτώσεων και άλλα. Κύριο χαρακτηριστικό της διαχείρισης πάσης φύσεως κρίσεων είναι η επιβίωση. Επιβίωση με την ευρεία έννοια και η διατήρηση ή η επαναφορά της τάξης μέσα από το χάος και τη σύγκρουση. Σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να διατυπώσουμε πάρα πολλές πολιτικές. Δεν θα τις πω τώρα. Είναι προτάσεις κυρίως για την κοινωνική πολιτική, για δημόσιες πολιτικές, αλλά φοβάμαι ότι θα ακουστούν σαν πάρα πολύ πολυτελείς λύσεις, ενώ στην ουσία είναι στοιχειώδεις υποχρεώσεις οποιοδήποτε οργανωμένου κράτους, οποιασδήποτε πολιτείας απέναντι στους πολίτες. Αλλά καταλαβαίνω ότι πρέπει να τελειώνω. Θα πρέπει να αναφέρω, να πω δύο λόγια, γιατί το περιμένει η κυρία Πατριανάκου, αλλά δεν θα επιμείνω σε αυτό, για το μοντέλο της διαμεσολάβησης και της οικογενειακής διαμεσολάβησης, κυρίως όταν έχουμε να κάνουμε με ενδοοικογενειακές συγκρούσεις. Τα προγράμματα διαμεσολάβησης αναπτύσσονται σαν εναλλακτική και αποτελεσματική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων και σε άτομα ή σε μικρές κοινότητες. Εκτίθεται κάθε πλευρά. Ο διαμεσολαβητής συνήθως είναι ένας εκπαιδευμένος, ουδέτερος μετέχων στη διαδικασία που προσπαθεί να κατανοήσει τη σύγκρουση και να αναπλαισιώσει τη σύγκρουση μέσα από όμως μια συμφωνία. Δεν θα μείνω πολύ σε αυτό. Θα προχωρήσω και θα κλείσω με αυτό για την επιβίωση σε ένα νέο περιβάλλον. Η επιβίωση δεν είναι αυστηρά πολιτική υπόθεση. Η επιβίωση είναι ευρύτερα κοινωνική και εστιάζεται και στο συλλογικό και το ατομικό επίπεδο. Η επιβίωση, επιπρόσθετα, κάποιοι ισχυρίζονται ότι είναι τέχνη, αν και το υπόβαθρό της στηρίζεται στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ανεξαρτησία, οι τεχνικές της είναι προϊόντα βιομηχανικής μάθησης και εσωτερήκευσης. Πέρα λοιπόν από την αναγνώριση των κινδύνων και των επιπτώσεων των φοβικών κοινωνιών για τη δημοκρατία και τους θεσμούς, οφείλουμε να υιοθετήσουμε και άλλου τύπου παρεμβάσεις με στόχο τη διαχείριση και την αντιμετώπιση τους. Μία τέτοια παρέμβαση που όχι μόνο η βιβλιογραφία και η πράξη έχει αποδείξει ότι είναι από τις πιο αποτελεσματικές, αλλά νομίζω ότι και στην Ελλάδα
Έχουμε τέτοια παραδείγματα και ένα από αυτό είναι απόψη που είμαστε εδώ, είναι η ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Το ξέρουμε, αλλά δεν το έχουμε αναδείξει σε επίπεδο πρόληψης και σε επίπεδο υιοθέτησης πολιτικών όσο θα έπρεπε. Δεν αναφέρομαι σε κανέναν καλλικράτη, σε καμία δομή που αφορά την αποκέντρωση. Αναφέρομαι σε αυτό που υπάρχει στη βάση, σε πολιτικές που διαμορφώνονται από τους ίδιους τους πολίτες, τους δημότες, και όχι σε πολιτικές που επιβάλλονται από την κορυφή προς τη βάση. Η ενεργοποίηση λοιπόν της τοπικής κοινωνίας είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί η τοπική κοινωνία είναι η μικροκλίμακα της ατομικής και συλλογικής δράσης. Είναι το πεδίο της ενεργού συμμετοχής των τοπικών φορέων και των πολιτικών και των πολιτών. Οι καλές πρακτικές και τα προγράμματα πρόληψης που έχουν αξιολογηθεί θετικά και έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών θα πρέπει να αναδειχθούν σε ευρύτερο εθνικό και υπερεθνικό πλαίσιο ως βέλτιστες πρακτικές. Να ξεκινήσουν από τη βάση προς την κορφή. Άρα να σχεδιάσουμε μία πολιτική για την αντιμετώπιση των κύριων προβλημάτων που εμφανίζονται άλλοτε σαν αιτία, άλλοτε σαν απόρρια της κρίσης, αναδεικνύοντας δομές, θεσμούς, δράσεις, εργαλεία και πρακτικές που να μπορούν να ενεργοποιηθούν και να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην εξασφάλιση των συνεργασιών μεταξύ δημόσιας διοίκησης, παύλου αυτοδιοίκησης, φορέων και της κοινωνίας των πολιτών. Νομίζω λοιπόν ότι η αποψινή συμμετοχή όλων μας, τα κοινά ενδιαφέροντα και ευαισθησίες, αποτελούν την πρώτη ύλη για αυτή τη μορφή ενεργοποίησης και ίσως την έξοδο από αυτό που σήμερα βιώνουμε όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε, κυρία Αρδινοπούλου. Εντυπωσιακά και βεβαίως τραγικά τα ευρήματα τα οποία μας παρουσιάσατε, και τα ερευνητικά ευρήματα και τα στατιστικά, και μία αυτοκτονία λόγω της κρίσης και ένα σπίτι που κλείνει. Είναι πάρα πολύ, πολύ περισσότερο όταν μας μιλάτε, όταν μας παρουσιάζετε στατιστικά ευρήματα τα οποία δείχνουν ότι έχουμε μία αύξηση των αυτοκτονιών της τάξης του 40% μέσα στο 2011 σε σχέση με το 2010, που επίσης ήταν έτος κρίσης και επίσης είχαμε μεγάλη αύξηση των αυτοκτονιών σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Εντυπωσιακά επίσης ευρήματα της κοινωνικής έρευνας θα έχουμε αμέσως τώρα από την κυρία Ιωάννα Τσίγκανου, η οποία είναι διδάκτορ της κοινωνιολογίας και διευθύντρια ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, ΕΚΕ, αναπληρώτρια διευθύντρια του Ινστιτούτου Πολιτικής Κοινωνιολογίας. Κυρία Τσίγκανου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά την κυρία Πατριανάκου και για την πρωτοβουλία που πήρε το 2008. Να πλησιάσει το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και σε συνεργασία να κάνουμε την πρώτη έρευνα που αφορούσε αυτό το τόσο ενδιαφέρον θέμα, και στη συνέχεια το 2011 να την επαναλάβουμε, και να την ευχαριστήσω γιατί ως εκπρόσωπος στην Ελληνική Βουλή διαθέτει μια κοινωνική ευαισθησία να αναδεικνύει φλέγοντα κοινωνικά ζητήματα και να αναδεικνύει και το ρόλο που παίζουν οι δημόσιοι φορείς, όπως είναι το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, στην παραγωγή πρωτογενών ερευνητικών δεδομένων για αυτά τα ζητήματα. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι αισθάνομαι ιδιαίτερα συγκινημένη που είμαι εδώ απόψε, γιατί εγώ τελείωσα το τριθέσιο Δημοτικό Σχολείο Ξηροκαμπίου σε δύσκολες εποχές για τη χώρα, και είχαμε βρει μια πολύ ζεστή αγκαλιά την εποχή εκείνη από το λαό της Λακωνίας, και αισθάνομαι έτσι πάρα πολύ συγκινημένη που είμαι εδώ απόψε μαζί σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις πολιτικές, αυτοδιοικητικές και εκπαιδευτικές αρχές για την παρουσία τους, καθώς επίσης και τους εκπροσώπους του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτη Ευσταθίου, και να του μεταφέρετε και τους προσωπικούς μου χαιρετισμούς, και ζητώ την ευλογία σας, τη δική σας και τη δική του, πριν αρχίσω αυτήν εδώ την εισήγηση, και όλους εσάς για την παρουσία σας. Ειλικρινά είμαι πολύ συγκινημένη που είμαι μαζί σας, γιατί πραγματικά είχαμε περάσει 3 πολύ ωραία χρόνια εδώ σε δύσκολες εποχές για την Ελλάδα. Λοιπόν, σε συνέχεια
του σχολιασμού που έγινε από τους εξαιρετικούς και αγαπητούς συναδέλφους, θα ήθελα να επανέλθω λίγο στο πού βρίσκεται η χώρα με βάση τα πορίσματα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Ζούμε μια ιστορική στιγμή που αρκετές βεβαιότητες έχουν αναιρεθεί, αλλά και άλλες εμένουν, όπως είναι η πίστη στην οικογένεια και η πίστη σε κάποιους βασικούς θεσμούς, όπως είναι το σχολείο και το εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν έχει αναιρεθεί η αξία για την παιδεία στον Έλληνα και εξακολουθούμε να είμαστε νοικοκύριδες. Από την άλλη πλευρά, καλλιεργείται η εντύπωση ότι είμαστε μια κοινωνία έμφοβη και όχι απλά φοβισμένη, το οποίο έρχεται σε μια, δημιουργεί κάποιες αντιφάσεις στα ευρήματα τα οποία έχουμε και νομίζω ότι θα μας δοθεί ευκαιρία σε μελλοντικές έρευνες αυτές τις αντιφάσεις να τις αποκωδικοποιήσουμε. Οι εικόνες που έχουμε είναι ότι έχει διαραγεί εν μέρει ο κοινωνικός ιστός με βάση τους δείκτες εμπιστοσύνης στην κοινωνία και της εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Ο Έλληνας έχει γίνει αρκετά επιφυλακτικός απέναντι σε όλους τους θεσμούς, όπως είναι η πολιτική, τα πολιτικά κόμματα, η πολιτική με όμικρον γιώτα, το ελληνικό κοινοβούλιο, το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η δικαιοσύνη, η αστυνομία. Όπως επίσης παρατηρείται τώρα τελευταία και μία διαραγή, ένα χάσμα στο δίχτυ της κοινωνικής διαγενειακής αλληλεγγύης. Είναι κάτι που το έθιξαν τα παιδιά, ότι εμείς φάγαμε κάτι από τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα, η δική μας η γενιά. Αυτό λοιπόν είναι το χάσμα, έτσι, ανάμεσα στην διαγενειακή αλληλεγγύη και είναι κάτι που νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολεί όλους. Αυτό είναι το πλαίσιο, νομίζω, μέσα στο οποίο κινήθηκε η έρευνα, όπως επίσης και ότι ο δείκτης της ανεργίας έχει ανέβει πάρα πολύ στη χώρα τον τελευταίο χρόνο και για πρώτη φορά τα πορίσματα των ερευνών δείχνουν ότι οι Έλληνες τοποθετούν στην κλίμακα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους στην πρώτη θέση την ανεργία για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, αν και δεν νομίζω παλαιότερα να είχαμε αντίστοιχες μετρήσεις, το οποίο δείχνει όψεις υπανάπτυξης. Αυτό δείχνει ότι γυρνάμε λίγο πίσω σε κάποιες δεκαετίες τις οποίες θέλουμε όλοι να έχουμε ξεχάσει. Τώρα, ξεκινώντας το σχολιασμό των ευρημάτων της έρευνας, θα ήθελα να θέσω ένα πολύ γενικό ερώτημα, το οποίο το έθεσαν και οι συνάδελφοι. Είναι δεδομένο πως η οικονομία μας βρίσκεται σε κρίση. Η οικογένεια, η νεότητα και η κοινωνία είναι σε κρίση. Ποιες μεταβολές ανοιχνεύονται τα τελευταία χρόνια στις εμπειρίες βίας παιδιών ηλικίας 10 έως 17 ετών μέσα από τα μάτια των γονέων τους? Τι ξέρει η οικογένεια δηλαδή για αυτά τα θέματα? Ποιο είναι το διαφαινόμενο πρόσωπο της δυναμικής της βίας στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία? Η εξέλιξη του ερωτήματος της οικονομικής κατάστασης του ελληνικού κοινικοκυριού τα τελευταία τρία χρόνια, από το 2008 δηλαδή και μετά, εμφανίζεται με μια σημαντική επιδείνωση, τόσο στα οικονομικά εύρος στα νοικοκυριά, αλλά κυρίως στα επίπεδα της φτώχειας. Όλες οι κοινωνικο-οικονομικές τάξεις έχουν πληγεί από την κρίση, με τη μεσαία τάξη να χαρακτηρίζεται κυρίως από σταθερό επαναλαμβανόμενο μηνιαίο εισόδημα και αυτή η τάξη να πλήττεται αρκετά και να αργοπεθαίνει σε μια πτωτική οικονομική πορεία. Η επιδεινούμενη οικονομική κατάσταση των οικοκυριών δεν φαίνεται προς το παρόν να έχει επηρεάσει την επιλογή των γονέων ως προς το δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα του σχολείου για τα παιδιά τους, παρά μόνο σε μικρό ποσοστό. Άλλωστε, η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων του δείγματος, δηλαδή οι 4 στους 5, εξακολουθούν να επιλέγουν το δημόσιο σχολείο, ενώ η παραπαιδεία, είτε με τη μορφή του ιδιαίτερου μαθήματος, αλλά κυρίως με τη μορφή του ομαδικού φροντιστηρίου, καλά κρατεί, ακόμη και σε όλα τα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα. Βέβαια, δηλαδή αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η αξία για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παραμένει ισχυρή, ακόμα και εν καιρό εν μέσω κρίσης. Βέβαια, η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τις παροχές προς το παιδί.
καθώς όλα τα οικονομικά στρώματα παραδέχονται περικοπές που τριπλασιάζονται σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν το φάσμα της φτώχειας. Κυρίως οι γονείς έχουν περικόψει τις εξωσχολικές δραστηριότητες, δηλαδή έχουν περικόψει την ψυχαγωγία. Κατά δεύτερο λόγο τα ιδιαίτερα μαθήματα και κατά τρίτο άλλες δραστηριότητες των παιδιών και σε αντίστοιχα ποσοστά ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης. Η οικονομική κρίση φαίνεται πως έχει επηρεάσει θετικά τη σύσφιξη των σχέσεων γονέων και τέκνων, καθώς το μισό περίπου του δείγματος έρευνάς μας εμφανίζεται να ασχολείται συστηματικά με το παιδί για διάβασμα, κοινή έξοδο κτλ. Ποσοστό που εμφανίζεται αυξημένο από την προηγούμενη έρευνα που είχαμε κάνει 3 χρόνια πριν. Νοικοκυριά στα όρια της φτώχειας βέβαια εμφανίζονται περισσότερο ευάλωτα, δαπανώντας λιγότερο χρόνο σε κοινές δραστηριότητες με το παιδί, καθώς οι γονείς αναλώνονται στην εξεύρεση των αναγκαίων για τη διαβίωση. Βέβαια, οι Έλληνες γονείς, ανεξαρτήτως φύλου, και δηλαδή αν είναι ο πατέρας ή η μητέρα, και σε ποσοστό 1/5 περίπου, αφιερώνει ελάχιστο έως καθόλου χρόνο στο παιδί, το οποίο είναι επίσης αυξημένο ποσοστό σε σχέση με προηγούμενες έρευνες. Τα μαθήματα αγωγής και πειθαρχίας των παιδιών στο πλαίσιο της οικογένειας φαίνεται πως εξαντλούνται στη συζήτηση. Σε δεύτερη μοίρα ακολουθούν με επιτακτικό τρόπο οι παντός είδους απαγορεύσεις. Η αδιαφορία βέβαια εκφράζεται και σε ένα 10% του δείγματος, όπου οι γονείς παραδέχονται ότι κανένα τρόπο τιμωρίας δεν επιβάλλουν στο παιδί. Ποσοστό όμως που συμπίπτει με το ποσοστό των γονέων που δαπανούν λίγο έως ελάχιστο χρόνο σε κοινές δραστηριότητες με το παιδί τους. Ο υπολογιστής και το ίντερνετ έχουν εισέλθει οριστικά και με εξαιρετικά αυξημένα ποσοστά χρόνου ενασχόλησης στη ζωή των παιδιών όλων των ηλικιών. Η κοινωνικοποίηση μέσα από το διαδίκτυο έχει επίσης αυξηθεί αντιστοίχως. Τα παιδιά και σε ποσοστό 33% κάνουν αρκετούς φίλους μέσα από το διαδίκτυο. Όσο περισσότερους διαδικτυακούς φίλους έχουν, τόσο λιγότερο χρόνο δαπανούν με τους γονείς ή με άλλους φίλους από άλλες συναναστροφές. Η δυναμική της βίας εμφανίζεται με την ίδια μορφή και σε αντίστοιχα ποσοστά με αυτά παλαιότερων ετών. Δηλαδή δεν φαίνεται ιδιαίτερα αυξημένη η δυναμική της βίας. Η έκθεση στο διαδίκτυο όμως κάνει τα παιδιά ευάλωτα σε απειλές και χρήση βίας μέσω του υπολογιστή και του κινητού, ευθέως ανάλογο με τη χρήση των μέσων αυτών και με την ηλικία του παιδιού. Αυτό είναι κάτι φυσιολογικό γιατί διευρύνει το χώρο και τον τόπο εμφάνισης φαινομένων βίας. Η λυπή κοινωνικοποίηση των παιδιών εντός και εκτός σχολείου κάνει ευάλωτα τα παιδιά και σε άλλες μορφές εκδήλωσης βίας, όπως είδατε και στα διαγράμματα. Οι γονείς εξακολουθούν να αντιλαμβάνονται τις περισσότερο ορατές από αυτές, δηλαδή κλοπές, φθορές, αντικειμένων και πραγμάτων, ενώ δεν γνωρίζουν τις λανθάνουσες και περισσότερο προσωπικές μορφές βίας, δηλαδή αυτές που ασκούνται μέσω διαδικτύου, σεξουαλικά υπονοούμενα, προσβολές κλπ. Η βία έχει εντοπιότητα πλέον. Εμφανίζονται περισσότερο ευάλωτες οι περιοχές οι οποίες είναι υποβαθμισμένες και σε άλλους κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες. Στο δε πεδίο των διακρίσεων και των προσβολών σε βάρος των παιδιών, εκεί εμφανίζεται η μεγαλύτερη ίσως διαφοροποίηση. 1 στα 5 παιδιά ζητάει να αλλάξει σχολείο, κυρίως για διαμάχες με συμμαθητές και εκπαιδευτικούς. Οι λόγοι που επικεντρώνονται κυρίως σε σχολικά ζητήματα αναδεικνύουν για μία ακόμη φορά τη ρογμή εμπιστοσύνης στο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και στην ομαλή σχολική ζωή. Από την άλλη πλευρά, η οικογένεια εμφανίζεται ενδυναμωμένη αναφορικά με την αντιμετώπιση της βίας εις βάρος των παιδιών. Δηλαδή, θεωρούν οι γονείς ότι η οικογένεια μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα ένα περιστατικό βίας σε βάρος του παιδιού σε μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι εμπιστεύεται τις κοινωνικές υπηρεσίες, το σχολείο, την αστυνομία. Η εμπιστοσύνη σε έξω οικογενειακούς θεσμούς εξαρτάται από την οικογενειακή κατάσταση της οικογένειας. Όσο καλύτερη είναι αυτή η κατάσταση, τόσο λιγοστεύει η εμπιστοσύνη σε θεσμούς εκτός οικογένειας για τη διαχείριση των προβλημάτων. Αντίθετα, όσο δύσκολη είναι η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, η εμπιστοσύνη σε έξω οικογενειακούς θεσμούς αυξάνει. Είναι σαν να ζητάει η οικογένεια τη συμπαράσταση της πολιτείας και του κράτους δικαίου, ακόμη και σε θεσμούς που γενικότερα έχουν πληγεί αναφορικά με την κοινωνική εμπιστοσύνη, όπως είναι η αστυνομία.
Δεν θα μιλήσω για το άγχος, γιατί υποθέτω αυτό είναι θέμα του επόμενου ομιλητή, αλλά θα ήθελα να πω ότι αυτό το οποίο καταμαρτυρείται σήμερα είναι μια φτωχοποίηση των οικοκυριών, μια αυξημένη ερημοποίηση των γονεϊκών σχέσεων, μια έκθεση των παιδιών σε αθέατες όψεις βίας, μια αιμονή των γονέων με τον προσοντισμό και την εκπαίδευση των παιδιών, μια έξαρση του σχολικού ανταγωνισμού με σημαντικές επιπτώσεις στην ψυχολογική υγεία των παιδιών και μια έξαρση των διακρίσεων. Παρ' όλα αυτά, οι Έλληνες γονείς, και ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση και παρά τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν, στη συντριπτική τους πλειοψηφία εξακολουθούν να δηλώνουν ότι έχουν πολύ ικανοποιητικές σχέσεις με το παιδί τους, εμφανίζονται ικανοποιημένοι από τις επιδόσεις του παιδιού, καθώς κατά τα 2/3 τις χαρακτηρίζουν άριστες και πολύ καλές. Τα συμπεράσματα δικά σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Τσίγκανο. Τελευταίο στη σκητάλη των ομιλητών παίρνει ο κύριος Γιώργος Φακιανάκης, διδάκτορ κλινικής ψυχολογίας. Κύριε Φακιανάκη, κυρία Τσίγκανο, μας προειδέσε για το θέμα, για το άγχος, και σας βεβαιώ ότι μας ενδιαφέρει όλους. Έχετε το λόγο. Να ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση, η οποία με τιμά. Γνώρισα την κυρία Πατριανάκου πολύ λίγο χρόνο πριν, αλλά είδα ότι τα ενδιαφέροντά της, η ευαισθησία της για τον τόπο της, τους ανθρώπους της, της δίνει μία λάμψη εσωτερική και μία πολύ βαθιά αγάπη, αλλά και εσωτερική δυνατότητα να πραγματώσει αυτούς τους στόχους και τα οράματά της μέσα σε αυτό το χώρο. Και επίσης συνειδητοποίησα ότι ήδη η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας έχει ήδη συντελεστεί, γιατί αυτή τη βραδιά βλέπω εδώ αντιπροσωπευτικά γονείς, νέους, ευαισθητοποιημένους πολίτες, έτοιμους να δεχτούν επιστημονικές γνώσεις, να τις αφομοιώσουν και τοπικά να προσπαθήσουν να παράγουν, αλλά και ουσιαστικά να δράσουν μέσα σε μια τοπική κοινότητα, βελτιώνοντας τις δυναμικές που υπάρχουν σήμερα. Εκπροσωπώ από μια πλευρά τη σχολή μου, τις πολιτικές επιστήμες, όπου διδάσκω πολιτική ψυχολογία και διαχείριση των κρίσεων, και από την άλλη μεριά θα ήθελα να καταθέσω την τελευταία 12χρονη μου εμπειρία ως υπεύθυνος προγραμμάτων πρόληψης και λειτουργία σχολών γονέων. Θα ήθελα πριν ξεκινήσω να πω ότι ήδη από το 1962 η έμνηστη ψυχολόγος Μαρία Χουρδάκη είχε ήδη δει τότε ότι η ελληνική κοινωνία περνούσε ήδη από τότε μια κρίση, μια μεταβατική περίοδο, και γι' αυτό από τότε ιδρύθηκαν, που μεγάλη χαρά ξέρω ότι υπάρχει και εδώ σχολή γονέων, σχολές γονέων όπου οι γονείς θα μπορούσαν να μάθουν βασικά πράγματα για τα παιδιά τους, για τις προσωπικές τους ανάγκες, για τη διαχείριση των κρίσεων μέσα στην οικογένεια, για όλα αυτά τα προβλήματα που ανακύπτουν μέσα στον οικογενειακό χώρο. Γιατί πολλά από τα πράγματα που συζητήθηκαν πριν, για τη βία, για το άγχος, για τις συγκρούσεις, για τα διέξοδα, για την κρίση, θα μπορούσαν να έχουν αντιμετωπιστεί πολύ αποτελεσματικά και έγκαιρα και προληπτικά. Όταν λέμε για πρόληψη, μιλάμε για όλες τις εμπειρίες πριν από το συμβάν, αν λειτουργούσαν σωστά οι σχολές γονέων, οι οποίες θα μπορούσαν πραγματικά να θωρακίσουν τους γονείς, να βοηθήσουν τα παιδιά, αλλά και να παράγουν ένα ευρύτερο έργο μέσα σε τις τοπικές κοινότητες. Αυτό λοιπόν είναι ένα βασικό κομμάτι της πρόληψης. Θα ήθελα, γιατί ελέγχθηκαν τόσο γόνιμα συμπεράσματα και μας δόθηκαν τόσοι δείκτες, όπως θα λέγαμε, εικόνες, σύμβολα και δείκτες, ερμηνευμένα μέσα σε μια τοπική κοινωνία, τα οποία μας έδειξαν ότι αυτές οι έρευνες μας δείχνουν σίγουρα μια κρίση την οποία όλοι τη συνειδητοποιούμε και όλοι την αισθανόμαστε. Όμως, η ελληνική κοινωνία, επιτρέψτε μου να πω, περνάει κρίση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ίσως το ίδιο το μοντέλο της ελληνικής κοινωνίας πρέπει να δούμε ότι γεννά κρίσεις. Αν ανατρέξουμε στα παπαδιαμαντικά κείμενα του 1870, θα δούμε εκείνα τα διηγήματα που αφορούν και μας δίνουν κοινωνικό προβληματισμό, όταν λέει μάλιστα χαρακτηριστικά ότι σκέφτηκα την μητέρα εκείνη η οποία απέκτησε παιδιά, τα οποία ούτε προς χειρονταξία, ούτε προς τα γράμματα είναι ικανά,
και συχνάζουν στο γραφείο του τάδε πολιτικού περιμένοντας το διορισμό τους. Μιλάμε για το 1870. Δείτε πόσο επίκαιρο και στην ελληνική πραγματικότητα της εποχής μας είναι αυτά τα φαινόμενα. Αν σκεφτούμε ότι στην ελληνική κοινωνία πάντα συγκρούεται ο ορθολογισμός μαζί με τη δημαγωγία, η οποία είμαστε δυστυχώς όλοι πάρα πολύ επιρρεπείς και κράτησα από αυτό που ελέγχθη από την αρχική ομιλία της κ. Πατριανάκου, ότι η πολιτική θα πρέπει να δίνει ελπίδα. Εκεί ακριβώς είναι όλο το κομμάτι εκείνο στο οποίο θα πρέπει να στραφούμε. Γιατί ο ελληνικός πολιτισμός μας έδωσε πάντα την ελπίδα και ήταν ένας αισιόδοξος πολιτισμός. Όταν έρθουμε στην Πλατωνική πολιτεία, που θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα ψυχολογικά έργα για τον σύγχρονο άνθρωπο και γενικότερα για τον πολιτισμό μας, όπου οι δεσμότες που βλέπουν μέσα από τεχνητό πυρ σκιές και είδωλα και εικόνες που τις πιστεύουν ως πραγματικές ενώ είναι είδωλα, ενώ με την παιδεία σιγά σιγά θα λυθούν τα δεσμά, θα δουν την πραγματικότητα, γιατί τότε θα γυρίσουν κάτω και θα τραβήξουν και τους άλλους δεσμότες, όπου η ψυχή αντέχει όλα τα κακά και όλα τα αγαθά, γιατί όπως λέει και ο Αριστοτέλης, έξις προαιρετική εν μεσότητη αρετή, προς ημάς ορισμένη λόγος γάρο φρόνιμος ορίσεν, δηλαδή οι αρετές του ανθρώπου είναι μεσότητες, ούτε υπερβολή ούτε έλλειψη, αλλά και γνώμονας πάντα είναι ο ισορροπημένος, ο ευτυχισμένος άνθρωπος, τότε θα διαλέξουν το δρόμο που οδηγεί προς τα πάνω. Δηλαδή θα αντέξουμε και το κακό και το καλό σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά θα διαλέξουμε το δρόμο που οδηγεί προς τα πάνω. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε σήμερα σε όλους τους δείκτες μετρήσεων, ποσοτικών, ποιοτικών μελετών, είναι ότι προσπαθούμε να υποβάλλουμε τον εαυτό μας, ότι η κρίση δεν μας επιτρέπει καμία κατάσταση διαφυγής. Και όπως ελέγχθη πριν, που θεωρώ ότι είναι και το πιο επικίνδυνο σημείο, είναι ότι ο φόβος, η απελπισία, η αγωνία, η υψηλή κατάσταση στρες δεν μας οδηγεί απλά στο να χάσουμε την εσωτερική μας, την ψυχική μας ισορροπία. Μας κάνει στο να μην μπορούμε πραγματικά να βιώσουμε κοινωνικά ως κοινωνικά όντα. Δηλαδή να στρεφόμαστε μέσα σε μια φοβερή εσωστρέφεια και σε ένα αυτισμό, ο οποίος δημιουργεί και αναπαραγάγει καταστάσεις πάρα πολύ δύσκολες και αδιέξοδες. Δηλαδή, ως ένα βαθμό είμαστε δεμένοι σε ένα ψυχολογικό άρμα συνθήκων, οι οποίες μας οδηγούν σε αυτοεκπληρούμενες προφητείες, δηλαδή μας οδηγούν σε στάσεις, οι οποίες πραγματικά πρέπει να τις δούμε κριτικά και πρέπει πραγματικά να τις αντιμετωπίσουμε στα φυσικά τους μεγέθη. Έτσι λοιπόν, όταν εμείς οι ίδιοι δεχόμαστε και πραγματικά πιστεύουμε ότι αυτή η κατάσταση μας οδηγεί εκεί, όλοι οι μηχανισμοί εξόδου από την κρίση σταματούν να λειτουργούν. Και αυτό το βλέπουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό όταν ξεκινούμε είτε σε σχολές γονέων, είτε κάνοντας ατομική ή ομαδική ψυχοθεραπεία. Να βλέπουμε όλα αυτά τα εσωτερικά αποθέματα άγχους, τα οποία θα βγουν σίγουρα, όπως ελέγχθη πριν, και σαν επιθετικότητα και σαν κοινωνική ανάδραση και σαν έλλειψη ενδιαφέροντος. Και αυτοί οι δείκτες είναι ανησυχαστικοί, γιατί, όπως ελέγχθη, δεν ανεβάζουν μόνο τα ποσοστά αυτοκτονιών, δεν ανεβάζουν μόνο τα ποσοστά άγχους, τα ποσοστά επίσης έλλειψης του προσδόκιμου βίωσης, δηλαδή μειώνεται ακόμη και ο μέσος όρος ζωής. Καταλαβαίνετε ότι όλοι οι δείκτες της ανθρώπινης ζωής, έκφρασης, ευτυχίας, ισορροπίας, σταματούν να λειτουργούν. Γιατί εμείς οι ίδιοι επιτρέπουμε στον εαυτό μας να υποβάλλεται. Βέβαια, είναι αντικειμενικό και μια πραγματικότητα που δεν μπορεί κανείς να την αγνοήσει, ότι περνάμε κρίση σαν Ελλάδα, σαν Ευρώπη και παγκόσμια. Όμως, εκείνο που έχει σημασία είναι να τρέξουμε στις αξίες και στις αρχές. Αυτό που κάνουμε στις σχολές γονέων, δηλαδή να ξαναδούμε κριτικά, αξιακά την πραγματικότητα που ζούμε, γιατί η γνώση έχει τη δυνατότητα να δώσει δύναμη, να δώσει τη δυνατότητα να στραφούμε στο παρελθόν, στις παραδόσεις μας, στα ήθη μας, στις αξίες μας, στον τρόπο που ζούμε, γιατί αυτό θα αποτελέσει τις αρχές, αλλά και το βασικό κομμάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να υπερβούμε την κρίση. Θα την υπερβούμε μέσα από τον πολιτισμό μας και μέσα από τη δύναμή μας, την εσωτερική, την προσωπική, την ανθρώπινη.
Να πω επίσης ότι από την πείρα μου που σας καταθέτω και τις εμπειρίες μου από, ως υποστηριχτής από τις ψυχοθεραπείες δηλαδή που κάνω σε άτομα, παρατηρώ κάτι που πρέπει όλοι μας να το δούμε, ότι η πραγματικότητα που βιώνουμε όταν νιώθουμε δύσκολα και νιώθουμε υψηλά επίπεδα στρες είναι πάντα πολύ χειρότερη από την πραγματική πραγματικότητα. Κανείς μας από εμάς δεν πρέπει να ξεχνά ότι η Ελλάδα είναι μια ευλογημένη χώρα με απίστευτες πηγές ενέργειας, με ένα εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, και δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα παντού και σήμερα και παγκόσμια είναι αυτή που έδωσε και τις αξίες και τις αρχές. Οι Έλληνες διαπρέπουν πάντα στα ερευνητικά κέντρα, στις προσπάθειες που γίνονται, είναι πάντα σύμβουλοι πολιτικών, διπλωματών, προσωπικότητων σε παγκόσμιο επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν όλο το εμπειρικό, όλο το υλικό γνώσης το οποίο κουβαλούμε σαν Ελλάδα, σαν πολιτισμός, δεν είναι τίποτε άλλο παρά το κομμάτι εκείνο που θα μας βοηθήσει να υπερβούμε την κρίση. Είναι η εμπιστοσύνη στον άνθρωπο, στις αρχές, στις αξίες μας, στις δυνατότητές μας. Γι' αυτό λοιπόν και η προσπάθεια που γίνεται εδώ, μέσα στην τοπική κοινωνία, μέσα σε όλες εκείνες τις δυνατότητες που δίνονται όταν μαζευόμαστε όλοι μαζί, με μια πνευματική, εκκλησιαστική, πανεπιστημιακή υποστήριξη, θα μπορέσουμε να ξαναβρούμε τις δυνάμεις μας, θα ξαναπροσπαθήσουμε να επαναπροσδιορίσουμε τις αξίες και τις αρχές μας, τις πραγματικές μας ανάγκες, και από εκεί και πέρα η δυνατότητα εξόδου από την κρίση θα είναι πλέον στα χέρια μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και για τις προσπάθειες τις οποίες κάνετε. Νομίζω, κύριε Σφακιανάκη, ότι κλείσατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό τον κύκλο των εισηγητών, με την προτροπή της επιστροφής στις αρχές, στις αξίες, της επιστροφής σε δραστηριότητες οι οποίες μας δίνουν την όθηση και το κουράγιο να προχωρήσουμε μπροστά, και τελικώς από όλο αυτό το δράμα που ζει η ελληνική κοινωνία σήμερα, που ζει η πατρίδα μας, αυτό είναι το θετικό στοιχείο το οποίο θα μπορούσαμε να αποκομίσουμε. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε μία ανοιχτή συζήτηση. Θα διατυπώσετε κι εσείς τις θέσεις σας, τις απόψεις σας. Θα απευθύνετε τα ερωτήματά σας προς τους ομιλητάς μας. Θα ήθελα όμως πριν το κάνουμε αυτό να ευχαριστήσω, και με αυτόν τον τρόπο εκφράζω τις ευχαριστίες και ολόκληρου του πάνελ, για το γεγονός ότι παρότι έχουμε διανύσει περίπου 2 ώρες, αυτή η εκδήλωση έχει διαρκέσει πάνω από 2 ώρες ήδη, όχι μόνο δεν έχει μειωθεί το ακροατήριό μας, έχει αυξηθεί θα έλεγα, ήδη δηλαδή μέσα στο ακροατήριο διακρίνουμε και καινούριους συμμετέχοντες, την κυρία Τζανετέα, την αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Ιωαννίδη, τον αστυνομικό διευθυντή, τον κύριο Αλεξανδράκη, τον πρόεδρο των ΑΜΕΑ. Θερμότατα ευχαριστούμε όλοι, όλοι για αυτή την προσοχή σας και για αυτή τη θετική σας συμβολή. Και τώρα ο λόγος σε εσάς για να διατυπώσετε τις θέσεις σας και τις απόψεις σας. Λοιπόν, μου έδωσε τώρα η κυρία Πατριανάκου να διαβάσω το πρώτο διαδικτυακό ερώτημα το οποίο μας ήρθε, και συμβολικά θα ξεκινήσουμε από αυτό. Προέρχεται από μια φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Θεσσαλονίκης, η οποία απευθύνει τα συγχαρητήρια, κυρία Πατριανάκου, για την εκδήλωση, και διατυπώνει το εξής ερώτημα. Εάν πιστεύουν οι ομιλητές μας ότι τα ποσοστά της παιδικής κακοποίησης όντως αυξήθηκαν μέσω της οικονομικής κρίσης, ή μήπως τώρα ξαφνικά τα ανακαλύψαμε, τώρα ξαφνικά αποδίδουμε ενδιαφέρον σε αυτό το ζήτημα. Διότι λέει η συγκεκριμένη φοιτήτρια ότι η κρίση ίσως να μας έδωσε και το άλοθη να επιρρύπτουμε ευθύνες στην οικονομική ανέχεια, απεκδίωντας το μαντία των κατηγοριών από τους γονείς και τους ανηλίκους. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο θέτει, και δεν ξέρω ποιος από τους ομιλητές μας θα ήθελε πρώτος να απαντήσει σε αυτό. Πιθανώς εσείς, κυρία Αρτινοπούλου. Είναι ενδιαφέρον το ερώτημα, ωστόσο θα δηλώσω προσωπικά αδυναμία να προβώ οποιαδήποτε εκτίμηση για την αύξηση, σταθερότητα ή μείωση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Γιατί αυτά τα εγκλήματα έχουν ένα πολύ ψηλό σκοτεινό αριθμό.
Σύμφωνα με έρευνες, μόνο το 10% αυτών των εγκλημάτων καταγγέλλεται και επιλαμβάνεται και γνωστοποιείται, δημοσιοποιείται. Επομένως, το υπόλοιπο 90%, για το οποίο δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα, μπορεί να αυξομειώνεται. Ενδεχομένως να έχουμε μία αύξηση των καταγγελιών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει πραγματική αύξηση των περιστατικών. Υπάρχουν, νομίζω ότι το πλαίσιο των οικογενειακών συγκρούσεων είναι άλλο επίπεδο αναφοράς και άλλο επίπεδο το να συζητάμε για αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας, κυρίως μέσα από τις σοβαρές μορφές, όπως είναι η σεξουαλική κακοποίηση κτλ.